Μαρία Ηλιού, πρόεδρος Συλλόγου Φοιτητών Δημοσιογραφίας και Μέσω Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΒΦΙΤΑ. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με αποφάσεις πολλών γενικών συνελεύσεων, αντίστοιχα διοικητικών συμβουλίων από το Πανεπιστήμιο του Αριστοτελείου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και με αποφάσεις από το νέο σύστατο ΔΠΑΕ. Θέλουμε να δείξουμε την αντίθεσή μας στο νέο νομοσχέδιο που συζητήθηκε και θα κατευθυνθεί το επόμενο διάστημα, που περιλαμβάνει τις διαγραφές των ίσων δύο φοιτητών. Με βάση αυτό, φαίνεται ότι 30% των φοιτητών από τα πανεπιστήμια της χώρας πάνε προς τη διαγραφή. Περιλαμβάνει ακόμη πάρα πολλές διατάξεις που συνδυάζουν και τη βάση του 10 για την ευρωβάθμια εκπαίδευση. Πέρα από αυτό, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των πανεπιστημίων που πλέον θα ρυθμίσει και τη χρηματοδότηση που θα παίρνουν. Δηλαδή, μιλάμε ότι τα πανεπιστήμια μας, τα τμήματά μας, αντίστοιχα η κάθε σχολή, θα χρηματοδοτείται με βάση τις ανάγκες που έχει η αγορά, με βάση δηλαδή το κατά πόσο κάποιο τμήμα έχει πέραση και συνδέεται αυτή την περίοδο, την εκάστοτε χρονική περίοδο, με τις ανάγκες που έχει η αγορά, θα χρηματοδοτείται, αλλιώς θα υποχρηματοδοτείται μέχρι να κλείσει. Αντίστοιχα, προωθείται και η σύνδεση των πανεπιστημίων μας με τις επιχειρήσεις, που θα κάνουν υποχρεωτική στα προγράμματα φοιτητών με βάση τις ανάγκες τους και όχι με τη βάση τις ανάγκες που έχουμε εμείς για ολόκληρη μόρφωση. Απέναντι σε όλα αυτά, απέναντι επίσης και στο γεγονός ότι θέλουν ευθέως να παρέμουν στη λειτουργία του φοιτητικού κινήματος, δηλαδή στο κατά πόσο οι φοιτητές οργανωμένα θα αποφασίζουν, θα προωθούν τις αποφάσεις συλλογικών διαδικασιών, των γενικών συνελεύσεων, πλέον και με την λειτουργία της ηλεκτρονικής πληροφορίας. Εμείς απέναντι σε όλα αυτά απαντάμε ότι οργανωμένα, μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους, μέσα από τις γενικές μας συνελεύσεις, δεν θα δεχτούμε να κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Θα βάλουμε προς τις δικές μας ανάγκες και για τη μόρφωση και για τη ζωή και για την εργασιακή προοπτική. Και γι' αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε και σήμερα εδώ. Θα ακολουθήσει και αντίστοιχα μετά συντονιστικό σύσκεψη συντονισμού των φοιτητικών συλλόγων για να αποφασίσουμε την κοινή μας δράση στο επόμενο διάστημα. Και τους λέμε ότι θα κάνουμε βήμα πίσω, γιατί όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα μας εξασφαλίζουν σύγχρονους όρους φοιτητών και στο διοικητικό μας επιτέλους.